Ο υφυπουργός μας είπε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μας πληροφόρησε στο πώς θα κάνουμε διακανονισμούς στα χρέη που δημιουργήθηκαν από την απληρωσιά χρόνια τώρα της εταιρείας και τίποτα για τη στήριξη των εργαζομένων. Συνάδελφοι, όπως τα είπαμε, μην περιμένουμε από κανέναν να μας λύσει τα προβλήματά μας αν δεν συσπηρωθούμε αγωνιστικά και να απαιτήσουμε τη δικαίωση των αιτημάτων μας. Αυτά που κάνει η κυβέρνηση είναι μόνο αυτά που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Μαζί με τα άλλα κόμματα, τις πατερίτσες τους που ψήφισαν όλους τους αντεργατικούς νόμους και εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και αυτές τις προτείνουν τα λόπη των Βρυξελών. Πρέπει, συνάδελφοι, πρέπει να πάρει ο καθένας την ευθύνη του ώστε να κατέβουμε στην Αθήνα και να πιέσουμε με τη συμμετοχή μας και να γίνουν πράξη τα αιτήματά μας. Στόχος μας, η προστασία όλων των εργαζομένων απολυμμένων πλέον, τώρα με προγράμματα εργασίας με πλήρη δικαιώματα. Τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, η διαπραγμάτευση θα γίνει εκεί και όση μεγαλύτερη θα είναι η συμμετοχή μας, τόσο καλύτερο το χαρτί διαπραγμάτευσης. Μέσα από εδώ, από την πύλη του εργοστασίου του Βαρβαρέσου, δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη μας προς τους εργαζόμενους του AVAX που δίνουν έναν σκληρό αγώνα για να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας για καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Όπως και στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ που δίνουν έναν πολύχρονο αγώνα για να κρατηθούν στον τόπο τους αυτοί και τα παιδιά τους και να ανοίξει ξανά το εργοστάσιο που τόσο ανάγκη έχει η χώρα.